Σε αυτό το σημείο, σε κεντρικό δρόμο στο Μενίδη, μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της, κοίταται νεκρή μέσα στα αίματα με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά η 40χρονη γυναίκα. Βασικός ύποπτος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι ο ενδιαστάσεις σύζυγός της. Είδε τη γυναίκα νεκρή, μέσα στα αίματα, με ανοιχτά τα μάτια. Εξαιρετική κοπέλα και η οικογένειά της και τα παιδιά της. Και είμαστε πολύ θλιμμένοι για αυτό που έγινε. Φοβερό. Εδώ και 11 χρόνια η γυναίκα ζούσε έναν εφιάλτη στα χέρια του ενδιαστάσει σύζυγου της. Τρεις φορές τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Τρεις φορές τον είχαν συλλάβει. Αύριο θα γινόταν η δίκη του. Σε αυτό εδώ το σημείο στην οδό Πάρνηθος, μόλις 50 μέτρα μακριά από το σπίτι της, βρισκόταν η 40χρονη όταν δέχτηκε την δολοφονική επίθεση από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Ο 50χρονος δράστης της κατάφερε τα δολοφονικά χτυπήματα την ώρα που εκείνη ετοιμαζόταν να πάει στη δουλειά της. Τη μαχαίρωσε τουλάχιστον 10 φορές σε όλο της το σώμα. Το πτώμα αναγνώρισε επί τόπου η ίδια της η κόρη. Η ανήλικη κόρη της 40χρονης, όταν αντιλήφθηκε ότι η μητέρα της δεν είχε πάει στη δουλειά, ανήσυχη έφτασε εδώ στη συμβολή της οδού Πάρνηθος με την Αριστοτέλους. Σε κατάσταση σοκ έδειξε στους αστυνομικούς φωτογραφία της μητέρας της και με αυτόν τον τρόπο έγινε η αναγνώριση. Μιλώντας με τον αδερφό της, το τηλέφωνο του είπε επί λέξη: ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά. Είπε μια κοπελίτσα χαρακτηριστικά εδώ πέρα δίπλα στο τόπο του συμβάντος και είπε ότι ίσως να είναι η μαμά μου και να κλαίει και να ορίεται. Έδειξε μια φωτογραφία στους αστυνομικούς και έτσι ταυτοποιήθηκε ότι ήταν η μαμά της. Ναι, και είπε ότι η μαμά μου σήμερα δεν πήγε στη δουλειά και γι' αυτό το λόγο την ψάχνω και ότι υπήρχε, λέει, ενδοοικογενειακή βία και ότι τη σκότωσε ο μπαμπάς μου. Τι είπε δηλαδή? Αυτό, ότι ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά, λέει, και μάλλον με τον αδελφό της προφανώς μιλάει. Τους τελευταίους 2 μήνες η γυναίκα είχε μετακομίσει μαζί με τα παιδιά της σε δικό της διαμέρισμα. Όπως καταγγέλουν γείτονες όμως, ο πρώην σύντροφός της την παρακολουθούσε και της έκανε τη ζωή κόλαση. Λίγο καιρό πριν, μερικά μέτρα μακριά από το σημείο που βρέθηκε δολοφονημένη η γυναίκα, είχε υπάρξει επεισόδιο μεταξύ του θύματος και του δράστη, ο οποίος πήρε ένα μπουκάλι, το έσπασε και της επιτέθηκε. Σε ντοκουμέντο κάμερας ασφαλείας που εξασφάλισε ο Sky από εκείνη την ημέρα, ακούγονται οι φωνές της γυναίκας που προσπαθεί να τον αποθήσει ενώ αυτός την απειλεί. Η ημερομηνία ήταν 7 Μαΐου του 2024. Ήταν η τελευταία καταγγελία που έκανε στις αρχές, αλλά δεν πρόλαβε να τη δει να εκδικάζεται. Η δικαιοσύνη τον άφησε ελεύθερο και σήμερα θα ζούσε η Δανάη, που έπρεπε να είναι κρατούμενος. Την είχε σπάσει το ξύλο να πούμε τόσες φορές και τα λοιπά και τον αφήνεις ελεύθερο. Ο 50χρονος άνδρας συνελήφθη το απόγευμα. Μετά από τηλεφωνική καταγγελία για παρουσία ύποπτου ατόμου το απόγευμα, οι αστυνομικοί έφτασαν σε αυτήν εδώ την οικοδομή στην περιοχή του Καματερού. Στον πρώτο όροφο εντόπισαν σε κατάσταση μέθης τον 50χρονο άνδρα από την Αλβανία. Ο 50χρονος θα καταθέσει μόλις είναι σε θέση. Παναγιώτης Σπυρόπουλος είναι μαζί μας για περισσότερο ρεπορτάζ και όπως και στην περίπτωση της 28χρονης Κυριακής και εδώ η 40χρονη Δανάη είχε προχωρήσει σε καταγγελίες. Με άλλα λόγια, το κράτος ήξερε, είχε προειδοποιηθεί για το τι θα συνέβαινε. Το ζήτημα είναι σε ότι μια δεκαήμερη αναβολή δίκης ενός υπότροπου κακοποιητή από ό,τι φαίνεται άφησε το περιθώριο για μια ακόμα άγρια δολοφονία γυναίκας. Ένας γραφειοκρατικός, θα σου έλεγα, και νομικός κικαιώνας με διαφορετικές αναγνώσεις, ερμηνείες, χωρίς προσωπικές ουσιαστικά αξιολογήσεις, δημιουργούν αυτές τις θανατηφόρες καθυστερήσεις. Αφέθηκε ελεύθερος και μία μέρα πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης, από κακοποιητής έγινε δολοφόνος. Πάνω από 10 δολοφονικά χτυπήματα με κουζινομάχαιρο πάνω στην άτυχη Δανάη. Το θέμα είναι ότι τον είχε καταγγείλει 3 φορές. Ακριβώς. Δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο, ήταν 3 φορές. Και παρά τις 3 καταγγελίες, αυτός ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος και ωραίος. Το θέμα είναι ότι και οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι και σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου, θα μπορούσε το δικαστήριο να ορίσει τακτική δικάσιμο σε 3 ημέρες και μάλιστα να παρατείνει και την κράτησή του συγκεκριμένου άνδρα. Και δεν το έκανε. Μεγάλο Σάββατο είναι η τελευταία καταγγελία. Ακριβώς. Οι δικαστικές πηγές από την άλλη πλευρά λένε ότι στη δίκη, μάλιστα στο αυτόφορο, ότι δεν προσήλθαν το θύμα και η κόρη της που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του συγκεκριμένου περιστατικού και δεν είχε
ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση. Γι' αυτό το λόγο δώσανε αναβολή στην εκδίκαση, κάτι που σήμαινε βέβαια ότι θα μπορούσε να αφαιθεί και ελεύθερος ο συγκεκριμένος δράστης. Τώρα, οι έγκυρες όμως αστυνομικές πηγές, δικαστικές πηγές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συντάσσονται με την άποψη της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή ότι ο δικαστής θα έπρεπε, ο εισαγγελέας, θα έπρεπε να δώσει αυτή την τριήμερη προθεσμία ουσιαστικά να ορίσει συντακτική δικάσιμο σε τρεις ημέρες και να διατάξει και την κράτηση του δράστη. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Και μάλιστα πολύ πρόσφατα στην Νίκαια έγινε κάτι αντίστοιχο με τον εισαγγελέα να εφαρμόζει το νέο ποινικό κώδικα. Και παρότι δεν προσήρθε μάλιστα το θύμα δύο φορές στην εκδίκαση της υπόθεσης. Αλλά παρόλα αυτά διέταξε την αστυνομία με περιπολικό, πήγε στο δικαστήριο. Κατέθεσε, καταδικάστηκε και ο δράστης και προφυλακίστηκε. Η τελευταία, είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί εκτός του ότι τα είχε κάνει όλα σωστά, είχε κάνει τρεις καταγγελίες, είχε και πανικμπάτων. Ναι, την 7η Μαΐου, που είναι η τελευταία κακοποιητική συμπεριφορά, έχει υποβάλει την μήνυση, έχει πάει στο τμήμα, έχει πάρει παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση, την έχουν ενημερώσει για το panic button οι αστυνομικοί, τον βάζει στο κινητό της τηλέφωνο, βέβαια την ενημερώνουν επίσης ότι μπορεί να μείνει σε κάποια δομή φιλοξενίας, κάτι το οποίο η ίδια δήλωσε ότι δεν επιθυμεί και δεν ήταν και η πρώτη φορά που γινόταν κάτι τέτοιο. Ήταν η τρίτη. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το 2013, στις 3 Μαΐου, στις 3 Απριλίου, είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Είχε υποβάλει μήνυση, είχε συλληφθεί, είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στις 18 Σεπτεμβρίου του 2022 και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση ΣΥΑ υπήρξε και δικαστική απόφαση που έλεγε, που απαγόρευε στον δράστη να διαμένει μαζί με το θύμα, το οποίο δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, τον είχε αφήσει να επιστρέψει από έχει το 2018. Έχει πει τίποτα τώρα στη Γαδά που τον έχουν? Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση. Έχει καταναλώσει πάρα πολύ αλκοόλ. Εκεί που τον βρήκαν οι αστυνομικοί, βρισκόταν μέσα στον πρώτο όροφο, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, την ανεγυρώμενη οικοδομή, στην οποία μάλιστα εργαζόταν στο παρελθόν, αν είχαν διακοπεί τα έργα. Και η παρατηρητικότητα ενός ιδιοκτήτη μάντρας που τυχάνει να είναι και συγγενής αστυνομικού, ήταν αυτός που οδήγησε στην σύλληψή του. Σημασία, τώρα είναι μέσα στα αστυνομικά γραφεία, αλλά δεν μπορεί να αρθρώσει κουβέντα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.